Γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος όταν αναφέρεστε σε ευθύνες, λάθη και παραλήψεις. Πιο συγκεκριμένος δεν γίνω. Βγήκε η κυρία Κέντη Κλουρίδιου, ναι, ο Φέδωνας Φέδωνος, ο Δήμαρχος Πάφου, ο Πρόδρομος ο Προδρόμου για τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη. Όλοι αυτοί εκφράστηκαν πριν ακόμα συζητήσουμε στο πολιτικό γραφείο για το τι θα αποφασίσουμε. Και όταν ακόμα είπαμε κατά συνείδηση, ήταν η απόφασή μας ότι θα έπρεπε να αφήναμε αυτό τον κόσμο να επιλέξει και να μην ρίχνουμε άλλο λάδι στη φωτιά. Και είδαμε την κυρία Κλειρίδου και χθες, ακόμη και σήμερα, να διαβάλει. Την κυρία Κλειρίδου, κύριε Δίπλαρε. Γιατί ήταν εξαφανισμένη όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Σωτήρη. Ναι, αλλά έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Ναι. Προσέξτε να δείτε. Δικαίωμα... Η κυρία Κλειρίδου δεν είναι στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού προβεβλημένο στην πρώτη γραμμή. Η κυρία Κλειρίδου υπήρξε βουλευτής κάποτε του κόμματος, είναι η θυγατέρα του ιδρυτή σας και είπε την άποψή της. Γιατί σας ενοχλεί τόσο πολύ. Είναι ορθό και φρόνιμο να αναφέρεται με τέτοιους χαρακτηρισμούς για τον επίτιμο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εσάς σας ενόχλησε για τις αναφορές προς τον κύριο Νίκο Αναστασίου. Αυτές είναι ιδιότητες, αγαπητέ Σωτήρη. Αυτά, όπως και τραμπουκισμοί που είδαμε στο πολιτικό γραφείο και εναντίον των συναδέρφων σας και εναντίον συναδέρφων μου που είχαν μια άλλη άποψη, δεν είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός που διδαχθήκαμε. Κύριε Δίπλαρε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ευθέως. Φταίει ο αβεροφνεοφύτου, ή όχι. Δεν έχει ευθύνη ο υποψήφιος πρόεδρος, ο πρόεδρος της παράταξης για αυτό το αποτέλεσμα. Αν δεν έχει ο ίδιος και μετέπειτα όλη η ηγεσία, αυτός έχει. Θα τον αφισβητήσετε. Θεωρώ ότι και ο ίδιος έχει ευθύνη και όλη η ηγεσία του κόμματος έχει ευθύνη και για την πρώτη ήττα και για τη δεύτερη. Θα διεκδικήσετε. Μια στιγμή. Και για το δεύτερο. Ποια είναι η δεύτερη ήττα. Σήμερα είναι η δεύτερη ήττα είναι ότι δεν φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Και μέσα από τις συμπεριφορές και τη στάση μας, είτε η μεν υπέρ του κυρίου Μαυρογιάννη, είτε η άλλη υπέρ του κυρίου Χριστοδουλίδη, είχαμε αυτή την. Αυτή είναι η δεύτερη ήττα. Ναι, και αυτή την. Προηγουμένως στην παρέμβαση σας είπατε πως είχατε υποψήφιο σε αυτόν τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως είναι ο Νίκος. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι 75% του ψήφισαν. Αυτό όμως από μόνο του. Ψήφισαν βουλευτικές εκλογές, στήριξαν τον κύριο Χριστοδουλίδη. Αυτό όμως δεν. Τι ψήφισατε, κύριε Δίπλαρε. Τώρα που τελειώσαμε. Δεν ψήφισα και. Ψήφισα τον κύριο Χριστοδουλίδη. Δεν ψήφισα και. Εντάξει. Ναι, πάρα και πολύ. Δεν θα ψήφιζα ποτέ, Μακέλ, γιατί έχω λοιπόν εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη από εδώ. Σημαντικά στελέχη της ηγεσίας του κόμματος όμως έριξαν γέφυρες προς το ΑΚΕΛ. Και είπαν ότι είναι ώρα να γίνει υπέρβαση. Για συγκεκριμένους λόγους όπως εξήγησα. Ο κύριος Κασουλίδης, για παράδειγμα. Αλήθεια, θα έριχναν όλοι αυτοί οι γέφυρες στο ΑΚΕΛ αν δεν περνούσε ο κύριος Μαυρογιάννης προς τον αβέρο φινοφύτου. Και πού συμφωνούμε. Αν το παίρνετε αντίστροφα, αν ήταν έτοιμο το ΑΚΕΛ να κάνει αυτή την υπέρβαση. Και πού συμφωνούμε με το ΑΚΕΛ, στο μεταναστευτικό, στο δυτικό προσανατολισμό μας, στην εμβάθυνση των σχέσεων μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οικονομία, στη δημοσιονομική πολιτική. Μπορώ να σας απαριθμίσω δεκάδες θέματα για το οποίο διαφωνούμε. Στο Κυπριακό ή όχι. Πού, σε ποιο σημείο το Κυπριακό. Πάντως ο κύριος Κέτσιρος πριν από λίγο. Να σας πω με ποιο. Ο κύριος Κέτσιρος πριν από λίγο, πως όλοι αυτοί δεν μίλησαν. Ναι. Δεν ψήφισαν Μαυρογιάννη για το ΑΚΕΛ, ψήφισαν το Μαυρογιάννη για το Μαυρογιάννη. Άρα δεν ήταν. Εξηγήστε το, κύριε Κέτσιρα, αυτό που είπατε πριν. Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι το θυμό του συναδέλφου για πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον δικό του πολιτικό χώρο. Λέει κάποιες αλήθειες όπως έτσι. Λέει και αλήθειες, πάντα λέει αλήθειες ο Ευθυμιός και δεν θέλω να αμφισβητήσω τίποτα από αυτά που λέει. Όμως, ξέρετε, η βραδιά απόψε θα συμφωνήσω και με τον